Με το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους το 2010 και τα μνημόνια που επακολούθησαν, τα οικονομικά μπήκαν επιτακτικά ως αναγκαιότητα στην καθημερινότητα όλων μας. Σήμερα, δυστυχώς, είναι και πάλι επίκαιρα. Και λέω δυστυχώς γιατί η επικαιρότητα σχετίζεται με μείωση στην ευημερία μας. Έτσι υπάρχει δικαιολογημένα διάχυτο το αίσθημα της αβεβαιότητας, ανασφάλειας, ακόμα και φόβου για το μέλλον. Σε αυτό δεν βοηθάει φυσικά και το γεγονός ότι οι οικονομικές έννοιες παρουσιάζονται ως δεδομένες από ειδικούς και μη, χωρίς καμία εξήγηση, με αποτέλεσμα να μην γίνονται εύκολα αντιληπτές και να παρερμηνεύονται ή και να προκαλούν σύγχυση στους πολίτες. Τέτοιες έννοιες είναι, για παράδειγμα, ο πληθωρισμός, η ανεργία, το καλάθι του νοικοκυριού, η κεντρική τράπεζα και η καταπολέμηση του πληθωρισμού με αύξηση των επιτοκίων που οδηγούν σε αυξήσεις των δόσεων στα στεγαστικά μας δάνεια, όπως και σε άλλα δάνεια, οι τιμές και το χρηματιστήριο της ενέργειας, η ανατίμηση του δολαρίου κτλ. Ο πολίτης λοιπόν καλείται και πρέπει να καταλάβει τι συμβαίνει γύρω του και τι σημαίνουν όλα αυτά για να μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις στο νοικοκυριό, στη μικρή ή μεγάλη επιχείρησή του και γενικότερα στη ζωή του. Πώς μπορεί όμως να το πετύχει αυτό κάποιος μη ειδικός στα οικονομικά ή ακόμα και κάποιος που σπούδασε μεν οικονομικά πριν μερικές δεκαετίες και δεν τα έχει επικαιροποιήσει μέχρι σήμερα? Υπάρχουν διαθέσιμα για αυτό το σκοπό είτε απλά λεξικά οικονομικών όρων, που και αυτά αναφέρονται σε ειδικούς, είτε τα πολυσέλιδα και πολύ εξειδικευμένα ακαδημαϊκά εγχειρίδια που είναι δύσκολο να τα μελετήσει ο μη ειδικός. Έτσι, για να καλύψω αυτό το πολύ σημαντικό κενό στα οικονομικά και με στόχο πάντα τον μέσο πολίτη, έγραψα το βιβλίο μου «Οικονομικά για μη ειδικούς». Στην πρώτη του κυκλοφορία το βιβλίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και αποδοχή από το αναγνωστικό κοινό. Αγαπήθηκε, έγινε best seller, ενώ οι αντιδράσεις και τα μηνύματα των αναγνωστών ήταν και είναι μέχρι τώρα πολύ θετικά και ενθαρρυντικά. Σήμερα, με όλα τα παραπάνω που συμβαίνουν, το βιβλίο αυτό είναι και πάλι εξαιρετικά επίκαιρο και γι' αυτό θέλω να το παρουσιάσω ξανά στο ευρύ αναγνωστικό κοινό που ψάχνει απαντήσεις, ερμηνείες, λύσεις και εξηγήσεις στα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Στο βιβλίο «Οικονομικά για μη ειδικούς», η οικονομική επιστήμη παρουσιάζεται και εξηγείται απλά και συνοπτικά με πολλά παραδείγματα από τη βιωματική εμπειρία του μέσου πολίτη. Έτσι, αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για την ερμηνεία και κατανόηση των οικονομικών γεγονότων. Τα «Οικονομικά για μη ειδικούς» είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε με πρωταρχικό σκοπό να διαβάζεται ευχάριστα και εύκολα από ανθρώπους που δεν έχουν ποτέ διδαχθεί ή δεν έχουν ασχοληθεί με τα οικονομικά. Είναι ένα βιβλίο που μπορεί να διαβαστεί με τον πρωινό μας καφέ, το βράδυ πρωτού κοιμηθούμε, στο λεωφορείο κτλ. Καθώς παρουσιάζει τα οικονομικά με τρόπο εύκολο, απλό και ευχάριστο για τον μη ειδικό. Ωστόσο, το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει και ένα άριστο εγχειρίδιο αναφοράς και για όσους έχουν διδαχθεί οικονομικά και χρειάζονται να ανατρέξουν κάπου για μια σύντομη αλλά περιεκτική, ουσιαστική και ολοκληρωμένη εξήγηση και περιγραφή των γεγονότων αυτών και των ενιών. Μη τον αναγνώστη σε ένα πολύ μεγάλο εύρος ενιών της οικονομικής επιστήμης και σε τέτοιο βάθος ώστε να παραμένει χρήσιμο, ευχάριστο και ουσιαστικό για όλους. Είναι λοιπόν γραμμένο με σύντομα και αυτοτελή κεφάλαια των 5 έως 8 σελίδων που παρουσιάζουν με απλούς κατανοητούς όρους αλλά ταυτόχρονα με ακρίβεια στην ορολογία τους σχετικούς ορισμούς, τις εξελίξεις και τη δομή και λειτουργία της σύγχρονης οικονομίας. Καινοτομεί, εγκαινιάζοντας τη δημιουργία μιας αφίδρομης σχέσης συγγραφέα και αναγνώστη με τη διαδραστική επικοινωνία μέσω ειδικής ιστοσελίδας, όπου οι αναγνώστες μπορούν να επικοινωνούν με μένα προκειμένου να εκφράσουν τις ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες και ιδέες, ακόμα και ενστάσεις τους για όσα λέμε εκεί. Έτσι, το βιβλίο αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο καθημερινό οδηγό. Όμως, τέτοιες εποχές αναταραχών αστάθειας, αλλαγών και γενικότερου προβληματισμού αποτελούν και ιδανικά οικοσυστήματα για τη γέννηση, ανάπτυξη και δυστυχώς αποδοχή από το ευρύ κοινό μύθων, στρεβλώσεων, ακόμα και θεωριών συνωμοσίας που ξεκινούν και τροφοδοτούνται από την άγνοια, ημιμάθεια των αντικειμενικών δεδομένων και έλλειψη ενημέρωσης. Οι μύθοι αυτοί αναπαράγονται και διαδίδονται πλέον πολύ εύκολα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, μαζί με τα οικονομικά για μη ειδικούς, οι σύγχρονοι ελληνικοί μύθοι συμπληρώνουν τις γνώσεις μας και αποδομούν και διαλύουν σχετικούς μύθους. Στη σημερινή Ελλάδα, οι σύγχρονοι ελληνικοί μύθοι, καμουφλαρισμένοι κάτω από έναν μαδία αληθοφάνειας, είναι πάντα δημοφιλείς. Οι μύθοι αυτοί είναι πολλοί και άπτονται ποικίλων θεμάτων που αγγίζουν τον Έλληνα πολίτη. Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι τους ενστερνίζεται η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, χωρίς ωστόσο να τους έχει ελέγξει ή αμφισβητήσει για την εγκυρότητα και ακρίβειά τους. Έτσι, το βιβλίο «Σύγχρονοι ελληνικοί μύθοι» έχει διτό στόχο. Από τη μία να αποδομήσει και να καταρρύψει μερικούς από τους πιο σημαντικούς
μύθους που είναι βαθιά ριζωμένοι μέσα μας και αυτός είναι ο πιο εύκολος και άμεσος στόχος. Από την άλλη έχει ως στόχο να δώσουν στον αναγνώστη το έναυσμα και την αφορμή για να αρχίσει να εξετάζει κριτικά και με δυσπιστία ό,τι πληροφορία δέχεται. Να στέκεται λίγο περισσότερο στην πληροφορία, να αμφισβητεί, να εξετάζει, να ψάχνει και να επιβεβαιώνει προτού αποδεχτεί κάτι. Αυτός ο στόχος είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Είναι γραμμένο με τον ίδιο τρόπο όπως τα οικονομικά για μη ειδικούς, με αυτόνομα, σύντομα και περιεκτικά κεφάλαια, με όλα τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία, πίνακες και διαγράμματα που είναι απαραίτητα για την αποδόμηση των μύθων αυτών. Τα δύο αυτά βιβλία λοιπόν επιχειρούν να αποτελέσουν την πηξίδα του πολίτη σε μια σύγχρονη εποχή μύθων, ανασφάλειας, παραπληροφόρησης, αβεβαιότητας και φόβου.